κριτήρια με τα οποία τους επιλέξατε. Βλέπω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πηγαίνει στις εκλογές αυτές με στελέχη πρώτης γραμμής, με έμπειρα και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Η επιλογή αυτή σημαίνει ότι δίνεται έντονο πολιτικό χαρακτήρα στην εκλογή. Έτσι κι αλλιώς η κάθε μάχη, η κάθε εκλογική μάχη έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα σήμερα σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε με την μεγάλη οικονομική κρίση, όπου βεβαίως θα κριθούν και οι πολιτικές και οι θέσεις των κομμάτων και των υποψηφίων. Και μιας και το λέω αυτό, επειδή η εποχή που θα γίνουν εκλογές ταυτίζεται και με τις ευρωεκλογές, η κύρια πολιτική μάχη θα είναι οι ευρωεκλογές, αλλά θα είναι και ενιαία η μάχη. Δεν είναι άσχετη η μάχη των περιφερειακών ή δημοτικών εκλογών με οι τη μάχη των ευρωεκλογών. Είναι 18 Μαΐου και 25 συμπίπτουν, είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ένας επιπλέον λόγος αυτή τη φορά σε αυτές τις εκλογές να έχει τέτοιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Οι υποψήφοι του ΚΚΕ είναι αγωνιστές της ζωής, είναι αγωνιστές, έμπειροι, ξέρουν τα προβλήματα, είναι μέσα στη ζωή, ασχολούνται με τα προβλήματα του ελληνικού λαού σε κάθε περιφέρεια και εδώ στην περιφέρεια Αττικής, για παράδειγμα, ο Θανάσης Παφίλης ως υποψήφιος περιφερειάρχης με ένα επιτελείο αντιπεριφερειαρχών υποψήφιων, όπως είναι ο Γιώργος ο Μαυρίκος, ο Γιάννης ο Πρωτούλης, η Αλεξάνδρα η Μπαλού, ο Γιώργος ο Πέρος, ο Δήμος ο Κουμπούρης, άλλα στελέχη, είναι γνωστοί, έχουν δώσει μάχες. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου, ο Συρίγος. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου, ο Βάλσαμος, ο Συρίγος. Και ο Πυραιώτης, ο αρχιτέκτονας, ο Τζατζάνης. Ο Πολεοδόμος, ο Τζατζάνης, ο Κώστας. Δηλαδή είναι ένα επιτελείο μαζί ο υποψήφιος περιφερειάρχης με τους αντιπεριφερειάρχες που μπορούν πραγματικά όχι να δώσουν μια μάχη πολιτική, μια μάχη μαζί με το λαό της Αττικής, αλλά να μπορέσουν και την αύριο, την επαύριο των εκλογών να σταθούν δίπλα σε αυτό το λαό με τα τεράστια προβλήματα και εδώ στην Αττική. Το ίδιο συμβαίνει για όλη τη χώρα. Και στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης ο Ζιώγας, στην Κεντρική Μακεδονία, ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος, στη Δυτική Ελλάδα, από την Πάτρα. Στελέχη πρώτης γραμμής. Πρώτης γραμμής και με, έχουν δώσει εξετάσεις, να το πω έτσι, έχουν εμπειρίες. Τώρα μέσα εγώ, και στη Βουλή και στην Περιφέρεια. Ο Σοφιανός που είναι και μέλος του Πολιτικού Γραφείου στην Αθήνα για δήμαρχος. Τώρα εγώ ο οποίος δεν έλειψε από κανένα Δημοτικό Συμβούλιο, παρότι είχε τόσες δουλειές και τόσες χρεώσεις και είχε μεγάλες δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα, εν τούτοις στο Δήμο Αθήνας ήταν παρόν στα και όχι μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μιλάμε για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου, ήταν έξω στις συνοικίες, στα προβλήματα των εργαζομένων. Ένα θέμα είναι τα ονόματα που ανακοινώσατε σήμερα. Ένα άλλο θέμα είναι τι είπατε στην ομιλία σας, που την έχω εδώ και πρόλαβα να τη διαβάσω φράση-φράση. Είπα πάρα πολλά. Έχω μετρήσει πόσες φορές αναφέρατε το ΣΥΡΙΖΑ και πόσες στην κυβέρνηση. Και είναι περισσότερες οι φορές που αναφέρατε το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε 17. Εδώ είναι, εδώ. Τώρα θα τα πούμε τώρα. Δεν μετράτε εκεί που λέω κυβέρνηση, συγκυβέρνηση. Εκεί που λέω Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Μάλλον γι' αυτό βγαίνει παραπάνω. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η ομιλία έχει 17 αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή η σχέση σας με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ένα θέμα που εγώ πιστεύω ότι θα τεθεί και από τους συμπολίτες μας στη διάρκεια της εκπομπής, θα είναι το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσω την πολιτική μας συζήτηση. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να έχουμε χρόνο, χωρίς διακοπή, χωρίς ανάσα, αμέσως μετά να μπούμε στη συζήτησή μας με τον νέο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αλλά πολύ παλιό στέλεχος του κόμματος. Εγώ τον θυμούμε από το γραφείο τύπου του Χαρίλαου Φλωράκη, τον θυμούμε από τη διεύθυνση του Ριζοσπάστη, χρόνια στο Πολιτικό Γραφείο και στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά πάντα δεν του άρεσε η τηλεόραση. Θυμάμαι, τον έπαιρνα στο τηλέφωνο όταν ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και του έλεγα θα έρθετε στην εκπομπή κύριε Κουτσούμπα και μου λέγε εγώ είμαι για να κανονίζω για τους άλλους. Δεν βγαίνω εγώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι η εκδίκησή μου είναι σήμερα που θα σας έχω 2,5 ώρες στην τηλεόραση. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. I run hospitals, not health spas.